Τελευταίο παιχνίδι με το Θρασίβουλο και για τον Σοηλέδη που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο τέλος από την Δόξα Δράμας. Τραυματίστηκε κιόλας στο ίδιο σημείο που για είχε τραυματιστεί. Κεφαλιά και γκολ. 0-1 από τον Αλεξάνδροβιτς, ο οποίος τρύπησε ουσιαστικά την άμυνα της Δόξας. Δεν μπόρεσαν να συνδυαστούν εκεί οι παίχτες της γηπεδούχου ομάδας και ο Αλεξάνδροβιτς παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας στην έξοδο του Δάφκου και με την κεφαλιά έκανε το 0-1 πάρα πολύ νωρίς με το καλησπέρα στην αναμέτρηση. 0-1 από τον Αλεξάνδροβιτς, πετυχαίνει το 5ο γκολ με τη φανέλα της Λάρισας. Δείτε ξανά. Γέμισε από πίσω ο Φιρινίδης, εδώ παρακολουθεί όχι καλά η άμυνα και η έξοδος του Δάφκου ήταν τέτοια που επέτρεψε στον Αλεξάνδροβιτς, εδώ βλέπετε το λάθος ουσιαστικά του, ταραλίδι κεφαλιά του Αλεξάνδροβιτς, 0-1. 5ο γκολ με τη Λάρισα για τον Πολωνό, ο οποίος είχε σκοράρει και 3 με τον Εθνικό Γαζόρου στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Σύνολο λοιπόν 8 σε αυτό το πρωτάθλημα της Football League. 20 λεπτό. Ναι, Μιχάλη, γρήγορα. Ταραλίδης έχει 2 γκολ με φάουλ και ο Ρούσεφ 1. Ρούσεφ λοιπόν πάνω από το τείχος. Γκολ 1-1, όπως το λέγαμε. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος ο Βούλγαρος και ισοφαρίζει, ένα πολύ όμορφο γκολ στο 40 λεπτό. Και πράγματι δικαιώνεις και εσύ, Μιχάλη, για την απειρία του νεαρού πορτιέρο της Λάρισας. Αλλά εκεί που πήγε η μπάλα στο παραθυράκι δεν πιανότανε, δεν πιανότανε. Δηλαδή και εκτείναξη που έκανε, δείτε πώς πάει η μπάλα με όλα τα φάλτσα. Παίρνει τέτοια πορεία και δεν προλαβαίνει παρά την εκτείναξη του ο Μάλτζαρης. 1-1 λοιπόν από τον Ιβάν Ρούσεφ. 4ο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Βούλγαρο που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του.